Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, για να τοποθετηθεί και στη συνέχεια θα μιλήσουν οι συνάδελφοι. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 10 λεπτά, είναι καλά. 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Πριν λίγο καλωσόρισα τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα οικονομίας, κύριο Παύλο Τζεντιλόνι, στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα τον καλωσορίζω και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και τον ευχαριστώ. Τον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει κατά τους 3 πρώτους μήνες της θητείας του. Όλες οι συναντήσεις μας, 3 κατηδίαν συναντήσεις, είναι χρήσιμες, παραγωγικές και ειλικρινείς. Η σημερινή παρουσία του δίνει την ευκαιρία στην ελληνική κυβέρνηση να ξεδιπλώσει στο Κοινοβούλιο τις θέσεις της για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το ευρωπαϊκό οικονομικό οικοδόμημα, με απότερο στόχο την επίτευξη πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη σχετικά πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολυδιάστατη οικονομική, κοινωνική, θεσμική και πολιτική κρίση. Κρίση που έπληξε λιγότερο ή περισσότερο όλα τα κράτη-μέλη της, με καθυστερήσεις, συμβιβασμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην Ελλάδα με πολύ ψηλό κοινωνικό κόστος, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες κατάφεραν να οδηγήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην έξοδο από την κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ευρωπαϊκή οικονομία από το 2014 και μετά σημειώνει μόνο θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικούς, αλλά θετικούς. Είναι όμως επίσης γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανοιχτές και μεγάλες προκλήσεις που την επηρεάζουν. Προκλήσεις όπως είναι οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι συνέπειες του Brexit, η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μίλησε και ο Επίτροπος, η οικονομική διακυβέρνησή της, ο κίνδυνος παρατεταμένης ανεμικής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, η σύνθεση των δημόσιων οικονομικών, ο ρόλος, η κατεύθυνση και ο συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η προσαρμογή σε μια νέα ψηφιακή οικονομία, οι δημογραφικές αλλαγές και, ναι, η κλιματική αλλαγή. Η συλλογική ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο τίτλος της συνάντησής μας, «Βιώσιμη ανάπτυξη», πρέπει να είναι μια πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, πιο αποτελεσματική Ευρώπη, με ενισχυμένη αλληλεγγύη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό, κοινή, πράσινη και δίκαιη επενδυτική κατεύθυνση, επαρκή εργαλεία και πόροι για την αντιμετώπιση ανισορροπιών, συγκεκριμένοι κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, απαιτείται. Πρώτον, η ενίσχυση του ρόλου της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πορεία. Δημοσιονομική πολιτική, η οποία μπορεί και πρέπει να υποβοηθήσει την υφιστάμενη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να επιτυγχάνονται τόσο δημοσιονομική πειθαρχία, όσο και υψηλή και διατηρήσιμη, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, απαιτείται ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης μετά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας, όπως προτάθηκε χθες από τους αρμόδιους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον κύριο Τζεντιλόνι. Και τον ευχαριστούμε για αυτό, γιατί άνοιξε ένας ουσιαστικός διάλογος πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Οι νέοι κανόνες όμως, και αναφέρθηκε σε αυτό ο Επίτροπος, πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, διευκολύνοντας την άσκηση αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών και να διευκολύνουν την κάλυψη των μεγάλων επενδυτικών αναγκών που η περιβαλλοντική μετάβαση απαιτεί. Δεύτερον, η ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Μια δυναμική, πλήρης και ανθεκτική Ευρώπη αποτελεί το καλύτερο μέσο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
και την πραγματική σύγκληση στην Ευρώπη και ως εκ τούτου για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Η προώθηση, όπως τοποθετείται η Ελλάδα και στα Eurogroup, του δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα, μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών μελών της Ευρωζώνης για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση των επενδύσεων, κυρίως στην πράσινη οικονομία και στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία. Τρίτον, η προώθηση της Ένωσης των Χρηματαγορών, η οποία θα αυξήσει σημαντικά τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να προχωρήσουν σε περισσότερες πράσινες επενδύσεις. Τέταρτον, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Για αυτή υπολείπεται η δημιουργία και η λειτουργία, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Πρόεδρος, ενός ευρωπαϊκού φορέα εγγύης καταθέσεων, πλήρους αμοιβαιοποίησης. Δυστυχώς, αν και κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τραπεζικών κινδύνων, αυτή δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη πρόοδο στον επιμερισμό του κινδύνου. Απαιτείται η συνέχιση των συζητήσεων σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία για ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης. Και τέλος, πέμπτον, η μετάβαση σε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη. Στρατηγική που θέτει φιλόδοξους στόχους για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050, για προσφορά καθαρής οικονομικής και ασφαλούς ενέργειας, για την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, για την πρόθεση πράσινης, καθαρής και κυκλικής οικονομίας, για την βιώσιμη κινητικότητα, για τη διασφάλιση της διάθεσης φιλικών και ποιοτικών τροφίμων, φιλικών προς το περιβάλλον και ποιοτικών τροφίμων, για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, για ένα μη τοξικό περιβάλλον. Προσοχή όμως, αυτή η στρατηγική θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι όλοι θα μπορούν να υποφελούνται από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ότι θα υπάρχει μέρημνα για τις περιφέρειες που θα πληγούν από τη μετάβαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει την επίτευξη πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης ως μία από τις προτεραιότητες της. Υιοθέτησε την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Υποστηρίζει την ένταξη αυτών των στόχων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο με την επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, αυξημένης παραγωγικότητας, μακροοικονομικής σταθερότητας και δίκαιης μεταχείρισης. Διαμόρφωσε το δικό της φιλόδοξο στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Δεσμεύτηκε στην πλήρη απεξάρτηση από το λιγνίτι μέχρι το 2028 με τρόπο συντεταγμένο και υπεύθυνο. Διεκδικεί επαρκή χρηματοδότηση από τον μηχανισμό δίκαιης μετάβασης για τις περιφέρειες της χώρας που θα πληγούν από την απολιγνητοποίηση. Προχωρά στη σταδιακή μετάβαση προς το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοκλήρωσε, βαδίζοντας στα χνάρια προηγούμενων κυβερνήσεων, τη διακρατική συμφωνία για τον αγωγό EastMed. Έχει ήδη αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες με τη χορήγηση κυρίως φορολογικών κινήτρων για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Υποστηρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνει την υπόψη κατά τον δημοσιονομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Συζητά με τον ΟΟΣΑ
και τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Τρόπους καταγραφής της πράσινης μετάβασης στον κρατικό προϋπολογισμό και συμμετέχει από τον Οκτώβριο ως ενεργό μέλος στη Συμμαχία Υπουργών Οικονομικών για την Ανάληψη Κλιματικών Δράσεων. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλα αυτά τα πεδία, σε όλα αυτά τα μέτωπα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά. Κάνουμε ιεραρχημένα, σταθερά και γοργά βήματα για την ανασυγκρότηση της χώρας με πολιτικές που έχουν βιώσιμη αναπτυξιακή διάσταση και συνδυάζουν επιτυχώς την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Προχωράμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αυτοπεποίθηση για να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό παράγοντα στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Το έργο της κυβέρνησης αξιολογείται και αξιολογήθηκε σήμερα και από εσάς θετικά. Αξιολογείται συνολικά θετικά από τους εταίρους, τους θεσμούς, τους επενδυτές, τις αγορές, τους οίκους αξιολόγησης, αλλά πρωτίστως από τους Έλληνες πολίτες. Σήμερα υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε φάση οριστικής εξόδου από την κρίση και ότι έχει μπει σε τροχιά βιώσιμης ανάκαμψης. Ξεκινώντας από ανεμικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017, επιτυγχάνουμε ρυθμούς μεγέθυνσης, όπως φαίνεται, πάνω από 2% το 2019 και προβλέπουμε ακόμα καλύτερη χρονιά το 2020, κάτι στο οποίο συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με οριακές αποκλίσεις, αλλά καλύτερη χρονιά το 2020 από το 2019, υπερδιπλάσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτή η δυναμική σταθεροποιείται, βελτιώνεται και κινητοποιεί δυνάμεις εγχώριες και ξένες. Γνωρίζουμε βέβαια ότι μαγικές συνταγές δεν υφίστανται. Αβεβαιότητες εξακολουθούν να υπάρχουν. Εφησυχασμός δεν δικαιολογείται. Γι' αυτό δεν επαναπαυόμαστε. Εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Προχωράμε μπροστά, γρήγορα και με ασφάλεια. Με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα, μετριοπάθεια και κυρίως αυτοπεποίθηση. Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για τους επόμενους μήνες, τους οποίους ανέπτυξα στον Επίτροπο και σήμερα και τους οποίους θέλω να τους καταθέσω και σε εσάς. Την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης. Τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Την θετική αξιολόγηση από τους θεσμούς της ελληνικής οικονομίας, ξεκινώντας από την πέμπτη αξιολόγηση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Τη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δημοσίου χρέους. Την αξιοποίηση των κερδών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων, τα γνωστά ως ΑΝΦΑΣ και ΣΜΠΗΣ, σε επενδυτικές πρωτοβουλίες, όπως για πρώτη φορά αποφασίστηκε στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου 2019. Τη μεταφορά υπερπλεονασμάτων σε επόμενες δημοσιονομικές χρήσεις, ώστε να ασκείται πιο εθολογική δημοσιονομική πολιτική. Και τέλος, αλλά εξαιρετικά σημαντικό, την προώθηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής των δημοσιονομικών στόχων. Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, όπως είπα και το πρωί, ότι θα τα καταφέρουμε. Συνεχίζουμε εμείς να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις της χώρας μας. Διεκδικούμε όμως και τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση φιλοαναπτυξιακών πολιτικών, κυρίως στην κατεύθυνση μείωσης των φόρων. Των φόρων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έχουμε συμφωνήσει, πάνω σε αυτούς τους άξονες, θα δουλέψουμε από κοινού με τους εταίρους, μεθοδικά και δημιουργικά, ώστε να πετύχουμε το βέλτιστο για τη χώρα. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρώπη
μπορεί να προχωρήσει μπροστά κάνοντας άλματα και όχι απλώς βήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε ενωμένοι, με ταχύτητα, καλύτερο συντονισμό και δημιουργική αλληλεγγύη, μακριά από μοιοπικές προσεγγίσεις, δογματισμούς, λαϊκισμούς και ελιτισμούς. Η Ελλάδα, ως μέλος του πυρήνα της Ενωμένης Ευρώπης, μπορεί να συμβάλλει ενεργά και δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό πράττουμε τους τελευταίους 7 μήνες. Με δυνατή φωνή, με δημιουργική συμμετοχή, με ισότιμη παρουσία. Με όραμα και στόχο, μια ισχυρή Ελλάδα στους κόλπους μιας ισχυρής και αλληλέγγυας Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για την τοποθέτησή σας.